Λοιπόν, δηλωμένος είναι όμως ο Χρήστος Κολώνας. Εδώ. Δηλωμένος ως τι. Δηλωμένος ως ο καλύτερος Έγκυρος δημοσιογράφος. Ταυτισμένος με τη ΔΕΗ. Καλώς ήρθες. Καλώς σας βρήκα. Λοιπόν, είναι καλά τα νέα που φέρνει τη ΔΕΗ. Καλούτσικα είναι. Καλούτσικα. Για πάμε. Η κατάσταση στη ΔΕΗ δείχνει οικονομική να βελτιώνεται σιγά σιγά. Το Νοέμβριο η εταιρεία περιμένει να βάλει στα ταμεία της τα πρώτα έσοδα από τις αυξήσεις στα τιμολόγια που γίναν το Σεπτέμβριο. Και τον Δεκέμβριο με Ιανουάριο εκτιμάται ότι θα πάρει και τα 200 εκατομμύρια ευρώ από παλιές οίκο, υπηρεσίες κοινής ωφέλειας που παρήχε την περίοδο 2007-2011 και δεν τις είχαν αποδοθεί. Και θα τις δοθούν τότε, μόλις ψηφιστεί το πολυνομοσχέδιο που υπάρχει αυτή η διάταξη και υπογραφεί και η σχετική υπουργική απόφαση. Άρα, σιγά σιγά φαίνεται να σταθεροποιείται στα πόδια της. Με αυτό το πλάνο, η εταιρεία σχεδιάζει την επόμενη μέρα, ετοιμάζει, λένε οι πληροφορίες, νέα εμπορική πολιτική. Που θα επιθετική είναι... κιόλας, σαν τις κινητές τηλεφωνίες. Ακριβώς, ναι. Σαν τους ανταγωνιστές της, εγώ θα έλεγα, για τους ιδιώτες, οι οποίοι ήδη είναι εδώ και χρόνια στην αγορά με τέτοια προγράμματα. Τώρα και ήδη λοιπόν ετοιμάζεται με προγράμματα όπου θα κάνει πρόταση στον πελάτη ένα συγκεκριμένο προϊόν ρεύματος και με έκπτωση σε σχέση με αυτό που έχει και εφόσον ο πελάτης συμφωνήσει κάνει συμβόλαιο για 1-2 χρόνια μαζί ανάλογα θα κυμαίνεται και το ποσοστό της έκπτωσης που θα έχει. Λένε οι πληροφορίες θα είναι τη τάξη του 10% το ανώτερο. Άρα με αυτό τους δεσμεύει επί της ουσίας να μην φύγουν από την επιχείρηση. Αυτό που ακριβώς. Γίνεται ότι πάνε στις ιδιωτικές εταιρείες. Ακριβώς, ναι. Προσπαθεί να κάνει, να πετύχει και αυτό τον σκοπό. Απ' την άλλη έχει μπει και ήδη και η ΔΕΗ στην αγορά φυσικού αερίου. Δηλαδή οι πελάτες της μπορούν να επιλέγουν αν θέλουν τη δημόσια εταιρεία ή και άλλοι πελάτες εκτός ΔΕΗ, άλλοι κατανοητές εκτός ΔΕΗ για προμήθεια φυσικού αερίου. Οπότε φαίνεται ότι σιγά σιγά βρίσκει τα βήματά της και στέκεται στον ανταγωνισμό. Χρήστο, πολύ σύντομα πριν φύγεις. Ναι. Για τις λιγνητικές μονάδες έχουμε κάποια διαφορετική, κάποιες δεύτερες σκέψεις στο κυβερνητικό επιτελείο ή το προχωράμε κανονικά τη διαδικασία βάσει των όσων προβλέπονται και βάσει των όσων έχουν εξαγγελθεί ήδη. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης και ο Υπουργός έχουν πει ότι θα κλείσουν όλες μέχρι το 2028. Άρα πάμε κανονικά σε... Απολιγνητοποίηση φουλ. Υπάρχει... Ενδεχομένως να αναφέρει σε αυτό, υπάρχει το θέμα της καινούργιας μονάδας που κατασκευάζεται, της Πτολεμαΐδας 5. Mm-hmm. Μία μονάδα ύψους 1,2 δισεκατομμυρίων ευρώ. Αυτή, επειδή υπάρχουν ρήτρες με τον εργολάβο που έχει αναλάβει την κατασκευή της, είναι δύσκολο να σπάσει το συμβόλαιο. Δηλαδή, θα ολοκληρωθεί η κατασκευή της, το σενάριο λέει, θα ολοκληρωθεί η κατασκευή της, η παράδοσή της και από εκεί και πέρα η ΔΕΗ θα αποφασίσει αν θα τη λειτουργήσει με λιγνίτη. Που αν θα το κάνει για λίγα χρόνια ή αν θα τη μετατρέψει για να καίει φυσικό αέριο για παράδειγμα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και μιας και λέγαμε ΔΕΗ, από 1η Νοέμβρη τίθεται σε ίσχυ το χειμερινό νυχτερινό τιμολόγιο για τους καταναλωτές. Όσοι είστε μέσα το γνωρίζετε ή όσοι δεν είστε μπείτε για να κάνετε οικονομία στα σπίτια σας. Σωστό. Χρειάζεται και οικονομία λοιπόν.